καταρχάς, ένα πράγμα, εγώ δεν ζηλεύω. Πώς μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά και να μην είμαι ανταγωνιστική, δεν ξέρω. Το κακό με την Ελένη είναι ότι τα λέει όλα, καταλαβαίνεις. Περίμενε. Τώρα γράφει η κάμερα, τώρα μες στα τώρα, τώρα να τα πω. Λοιπόν, θέλω να μας απαντήσεις την ερώτηση. Τι? Ο γιος σου είναι ωραίος? Ναι, είναι πολύ ωραίος. Ο αληθινός είναι στο έργο. Ο αληθινός, ναι. Και στο έργο είναι ωραίος. Ναι, για τον αληθινό λέμε. Ο αληθινός, ναι, είναι κουκλάκι. Μελαχρινό κουκλάκι. Εσείς που ξέρετε και τον άντρα μου έχει μοιάσει από εκεί. Ο άντρας σου δούλευε στην εταιρεία, ο Γιάννης. Ναι. Κούκλος, ψηλός, που πάρα πολύ ωραίο παιδί. Ναι, όντως. Για πες λοιπόν. Έχει μοιάσει από εκεί και έλεγα, όταν ήμουν έγκυος, έλεγα Θεέ μου, ας μην πάρει το παιδί από μένα. Γιατί το θέμα μας. Ήταν κοντόχοντρο το παιδί. Να πάρει από τον άντρα μου που ήταν ένα 86 και 67 κιλά. Έλεγα να πάρει από εκεί την ομορφιά και να πάρει από μένα το μυαλό. Και το ταλέντο. Άκουσε την παραγγελία ο Θεός και το έκανε ακριβώς έτσι. Αλλά όταν τον γέννησα, γιατί αυτό σας έλεγα πριν να ανοίξει η κάμερα, είχε πολύ πλάκα. Διότι όταν τον γέννησα το 99, είχε γεννήσει και η Σίντι Κρόφορντ. Και σε περιοδικό, ξέρεις, είχα δει το μωρό της Σίντι Κρόφορντ τις ίδιες μέρες περίπου. Εγώ το γέννησα, ας πούμε, 11 Οκτωβρίου. Κάπου εκεί, ξέρω εγώ, λίγο πριν, λίγο μετά ήταν ευθύνη στο μωρό. Και το κοίταζα στη φωτογραφία και ήταν πολύ άσχημο. Και το δικό μου ήταν κουκλάκι. Πώς είναι δυνατόν εγώ να κάνω πιο όμορφο μωρό από τη Σίντι Κρόφορντ? Λοιπόν, υπάρχει και αυτό στη ζωή. Να σου πω, ήταν η κόρη τη Σίντι Κρόφορντ. Πάντω για να λέμε. Είναι κούκλα, λέει τώρα. Είναι κούκλα η Γκάια και είναι και μοντέλο και κάνει και αυτή καμπάνια και είναι καταπληκτική. Πόσο χρόνο είναι ο γιο σου πια? 19. Παναγία μου. Σπουδάζει στην Αγγλία το παιδάκι. Και εσύ, η Ελληνίδα μάνα. Κανονικά η Ελληνίδα πάει με τα ταπεράκια και μαγειρεύει στην Αγγλία. Α, στα χάλια, χάλια. Τώρα πήγατε. Γιατί στο πρώτο έτος είναι δευτεροετής. Στο πρώτο έτος έμενε στην εστία και τώρα μένει σε σπίτι. Και πήγε η μαμά, ξέρει να το βοηθήσει. Λέω, κάτσε να δω, θα μου το ζητήσει τη δεύτερη χρονιά. Μαμά, έλα μαζί μου. Ναι. Μου λέει, γιατί είχε κάνει μόνο τη μετακόμιση, δηλαδή είχε φυλάξει τα πράγματά του κάποιου μήνε σε μια αποθήκη. Εννοείται ότι στην Αγγλία είναι όλα οργανωμένα και λειτουργούν τέλεια. Πληρώνεις βέβαια για να εξυπηρετήσει αντρά, αλλά. Ναι. Και είχε φυλάξει τα πράγματά του, είχε κάνει μόνο τη μετακόμισή του δηλαδή. Αλλά μου λέει: όταν θα πάω, όταν θα είναι να εγκατασταθώ, δεν θα έρθεις, μαμά, έστω 3-4 μέρες να με βοηθήσεις. Εν τω μεταξύ, εγώ δεν είχα δει και το σπίτι που είχε βρει, το είχε βρει μόνος του. Και λέω: άντε, συγκάτοικο ή μόνος του? Μόνος. Στην εστία πώς ήταν, με ποιους άλλους δεν ρώταγε, τι κάνετε, πού βγαίνεις? Είχε πολύ πλάκα, πολύ πλάκα. Θα σας πω και τις εστίες. Δεν ξέρω αν θα φτάσει η εκπομπή ολόκληρη. Ξεκίνησε να μιλάς. Λοιπόν. Για πες για το σπίτι, μη σε για το σπίτι, ναι. Και πήγαμε και τον εγκατέστησα κανονικά, ξέρεις. Εκεί πέρα η μαμά με την ηλεκτρική σκούπα, η μαμά να μαγειρέψει, αλλά είχαμε ένα ξιντάν, δεν λειτουργούσε το ψυγείο και δεν μπορούσα να αποκεφκέψω, να μαγειρέψω. Ναι. Καταρχάς πήγαμε παστίτσιο και σπανακόπιτα, εννοείται από την Αθήνα έτοιμη. Α, τα πήγες. Εννοείται. Είχα την Πέμπτη γύρισμα και γύρισα από το γύρισμα και έφτιαξα σπανακόπιτα. Και παστίτσιο μιλάμε, νυχτιάτικα. Τέλειωσα μία η ώρα τη νύχτα και μετά ταξιδέψαμε Παρασκευή, φεύγαμε, ξέρω εγώ, και πήγαμε. Ναι, αλλά έκανα όλο το. Σφουγγάρισες, όλο σου λέω αυτό. Ναι. Ήρθανε τα πράγματα, τα τακτοποίησα εγώ όλα και του έλεγα: έλα, παιδί μου, να δεις που σου βάλα το ένα, που σου βάλα το άλλο. Γιατί μετά θα με παίρνεις τηλέφωνο στην Ελλάδα μόλις φύγω. Και μου λες: μαμά, δεν βρίσκω που είναι το τηγάνι, δεν βρίσκω που είναι τα τάφερ, δεν βρίσκω που είναι το ένα. Ναι, που αλλά είναι το άλλο. Ο γιος σου εδώ όταν είναι, κάνει ή εκεί? Κοίταξε, που είναι μόνος του. Τώρα που ήρθε. Τίποτα. Μου λέει: Ξαπλόπουλος. Μου λέγε: μαμά. Μαμά, θα μου φέρνεις και το νερό. Και το νερό, δηλαδή μου είχαν σπάσει τα νεύρα. Είχα φτάσει στο όριο να πω: Θεέ μου, πότε θα πάει στην Αγγλία? Α, να σας πω αυτό να γελάσετε, διότι ο πρώτος που γνωρίζουμε είναι ένας από το Κονγκό. Ήταν η καταγωγή του. Ασκημούλης ο καημένος. Τον έλεγανε Πενάς, αλλά χαμογελαστός. Και τέλος πάντων, ο οποίος ρώταγε συνέχεια: η μαμά σου πόσο θα κάτσει, θέλω να φύγω αυτό. Εσύ πού έμενε στην εστία μέσα? Μαζί με το παιδί μου έμενα, ναι. Γιατί είχε διπλό κρεβάτι τέλος πάντων στο δωμάτιο, ναι. Και όταν έφευγα, του έλεγε, θα φύγει, ξέρω εγώ, την τάδε μέρα η μαμά μου. Και του λέω: Κωστή, τώρα που θα φύγεις έτσι και του πεις αυτού νου ότι η μαμά μου είναι ηθοποιός και ψιλογνωστή στην Ελλάδα, δεν θα το πιστέψει, θα το γκουγκλάρει. Θα πει αυτή η δούλα με τη φόρμα και με το β***, θα καθαρίζει συνέχεια που κλείνεται να είναι ηθοποιός. Εσύ μετά από πόσο καιρό έμενες μόνη στο σπίτι? Όλη τη ζωή ήταν με το παιδί, έτσι δεν είναι? Ναι, και με τον άντρα μου. Ο άντρας έμενε από κάτω, στο κάτω διαμέρισμα. Ναι. Εννοείς και χωρισμένη έμενε από κάτω. Ναι, το ξέρω. Μέχρι τώρα, μέχρι και το Μάρτιο έμπαινε. Ναι, αλλά δεν επικοινωνείτε με τον άντρα, επικοινωνείτε? Όχι, δεν επικοινωνούν τα σπίτια. Έχει πόρτες αλλά... ξεχωριστές. Ναι. Τώρα που έμεινες μόνη σου, θέλω να πω, που έφυγε ο γιος σου. Μου κακοφάνηκε στην αρχή. Μετά όμως δεν έγινε λίγο. Αλλά ξέρεις τι έκανα πέρυσι? Μετά δεν ήταν καλύτερη. Δεν δούλεψα πέρυσι, παιδιά, και είπα: υπάρχει αυτό στη ζωή. Το να κάθεσαι
Γιατί γενικώ. Τι καθόσουν 24 ώρες 24ωρο. Είμαι ικανή να κάτσω 2-24 ώρες στον καναπέ. Αυτό λέω. Το όνειρό μου ήταν ένας καναπές. Ναι. Να είμαι κολλημένη σε ένα καναπέ και η ζωή μου τα έχει φέρει να είμαι μόνο να δουλεύω σκληρά. Τι είναι αυτή η σχιζοφρένεια, δεν μπορώ να. Μετά δεν έγινε λίγο καλό που έφυγε ο γιος, ενώ καλό βρήκα την ελευθερία σου, την ησυχία σου λίγο. Έζησα και λίγο αυτή τη. Καλά, στην αρχή, ναι. Ξέρεις την προσαρμογή, την κατάθλιψη ότι έφυγε το παιδί. Ναι, μου και είμαι μόνη μου και ιστορίες. Και δήθεν μήπως με χρειαστεί το παιδί. Το παιδί ούτε που με χρειάστηκε. Του έλεγα, εγώ δεν δουλεύω. Παιδί μου να έρθω μια βόλτα στην Αγγλία. Όχι, μην έρθεις, μου λέει, δεν χρειάζεται, μαμά. Δηλαδή δεν αντιμετώπισε πρόβλημα, προσαρμόστηκε. Μένεις εκεί που ξέρω. Εκεί προς τα Εξάρχεια, στη Νέα Πολύ. Εκεί μένω. Καλά είστε, ωραία. Με φαν, μεγάλη φαν των Εξαρχείων. Συγγνώμη, και ο άντρας ο πρώην γιατί έφυγε το Μάρτιο τελικά, τόσα χρόνια έμεινε σε αυτό το σπίτι. Θα σου πω, γιατί έχω τη μαμά μου μεγάλη σε ηλικία. Α, και ήρθε η μαμά σου. Και έμενε ένα δρόμο παρακάτω, ξέρω εγώ, στο ενίκιο. Και τώρα πια που έφυγε το παιδί. Ε, άρα δεν έφυγε, του είπες να φύγει. Ναι, του είπα Γιάννη να το αδειάσει πια το σπίτι για να έρθει η μαμά μου. Γιατί ταλαιπωριόταν η μαμά μου, ήταν πιο κάτω. Δεν πήγε ο Γιάννη στη σπίτι μαμά. Ε, δεν είναι δικό μας, με ενίκιο το είχαμε. Τι είχαν, λένε, τακτοποιήσει το Γιάννη. Όχι, ρε παιδί, ήμουν το πιο εύκολο, σου είχα ένα άλλο σπίτι. Όχι, με ενίκιο ήταν η μαμά μου. Αλλά ξέρεις, επειδή είναι πια μεγάλη σε ηλικία, είχα διάφορες αγωνίες. Κάποια στιγμή δεν ακούγε το τηλέφωνο, την είχε πάρει ο ύπνος με την τηλεόραση. Συντηνόμουν, εγώ πήγαινα να ψάχνω τη μάνα μου. Δηλαδή, κάποια πράγματα δεν μπορούσε η μαμά μου να έρθει, αν μαγείρευε κάποιο φαγητό να φέρει. Και πάντα, εφόσον λοιπόν έχει φύγει και το παιδί. Εσύ το Γιάννη τον ήθελες να είναι. Τον ήθελες, τέλος πάντων. Θέλατε με το Γιάννη να είναι εκεί λόγω του παιδιού, για να έχει πάντα τον μπαμά και τον μπαμπά. Ναι, πάντα. Και το παιδί μου έτσι μεγάλωσα φυσιολογικά και με τους δύο γονείς, ας πούμε. Ναι. Τώρα ο Γιάννης έχει πάει στην Κρήτη, αλλά νομίζω περνάει πιο καλά. Όπως όλοι οι άνθρωποι που ζουν εκτός Αθηνών. Είναι και ο Γιάννης από την Κρήτη. Εννοείται. Ναι, ναι, ναι. Α, δεν θα έπαιρνε. Ναι. Μα δούλευε στο περιοδικό. Ναι, είναι από τη Σιτία, από τη Σιτία που είμαι κι εγώ, από αυτό το ωραίο μέρος. Α, και πώς γνωριστήκατε μετά? Όχι, εγώ κατέβηκα να ψηφίσω μια φορά, γιατί ψηφίζω και στην Κρήτη, έχω και τα δικαιώματά μου. Και δυο στην Αθήνα και γνωριστήκατε τη Σιτία. Ναι, στη Σιτία μένει ο Γιάννης. Okay. Εξαιτίας μου ήρθε στην Αθήνα, δηλαδή. Ναι. Μετά που. Έριξε την ψήφο και. Έριξα την ψήφο, ναι, τότε που βγήκε ο Μητσοτάκης, το 90, πότε ήταν η Οικουμενική. Ναι, 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 ναι. Α, τότε που ψηφίζαμε όλη την ώρα. Τότε, ναι, δεν κάναμε αλληλουγιά. Ναι, κάπου τον πετύχετες, ναι, πήγαινε. Εν τω μεταξύ, τότε εγώ ήμουν και στα πρώτα μου βήματα, ας πούμε, σαν ηθοποιός. Είχα ελεύθερο χρόνο και πήγαινα σαν διακοπές να ψηφίσω κιόλας, να κάτσω και μια εβδομάδα. Και γνώρισα τον Γιάννη μια φορά. Πού, τυχαία. Καθόταν σε ένα μαγαζί με ένα φιλικό ζευγάρι και έπινε ρακές. Και τον είδα, εγώ μου άρεσε. Εντάξει. Α, οπότε τώρα που δεν είστε πια μαζί, αποφάσισε και το μεγάλο στο παιδί, ξαναγύρισε εκεί που ήταν. Δηλαδή, ναι, ναι, κάπως έτσι. Ναι, ναι. Ναι. Κανείς από τους δυο σας όμως δεν έφτιαξε τη ζωή του. Είναι λίγο πολύ κλεισέφτιαξε, ναι. Δεν ξαναπατρεύτηκε. Ναι. Έφτιαξε, μπορεί να τη χάλαγε. Να σου πω την αλήθεια, εγώ νόμιζα ότι ο Γιάννης θα την ξανάφτιαχνε. Επειδή είναι νεότερος από μένα 7 χρόνια γι' αυτό. Εντάξει. Αλλά για μένα είναι δύσκολο και που είχα και το παιδί. Ναι. Δεν ανοίγει την πόρτα τώρα εύκολα. Αφήνεις έξω από το σπίτι όταν έχεις ένα παιδί. Ναι, αλλά υποσχέθηκες ότι. Έτσι μου είχες πει σε μια προηγούμενη συνέντευξη που κάναμε. Ναι. Και τα ότι όταν θα. Ναι, και εγώ τα θυμάμαι. Κρατάει ένα ρολόγιο. Ότι άμα γεράσω θα έχω παρέα. Όχι, με γεράσεις. Άμα φύγει το παιδί θα αρχίσεις να τη βλέπεις διαφορετικά. Το είπα αυτό. Και τώρα πρέπει να το κάνω. Έχω και το βίντεο μετά. Ναι. Αλλά τώρα φέτος, ας πούμε, βρήκα τη δουλειά στο σύριαλ και είμαι τόσο απασχολημένη, δουλεύω τόσο πολύ. Ναι. Πάντα δουλεύεις όμως εσύ. Πάντα. Δεν έχει και σου λέω πέρυσι έκατσα και είπα Θανάση υπάρχει και αυτό στη ζωή. Το να κάθεσαι που λέγε παλιά και να κάθεσαι αυτό υπάρχει και αυτό στη ζωή. Και τι έκανες να βαριώσουν. Κοίταξε να σου πω, μετά βαρέθηκα, μετά τους 3-4 μήνες με έπρεπε. Πόση τηλεόραση να δεις, πόσο ναι, βαρέθηκα μετά. Θα μου πεις έκανα και άλλα πράγματα, περπατούσα, έχασα κάποια κιλά, δηλαδή έκανα λίγο πιο αυτά πράγματα για τον εαυτό μου, ας πούμε, που όταν έχεις δουλειές και αυτά δεν προλαβαίνεις να τα κάνεις. Εδώ δεν έχω κάνει τίποτα στη μούρη μου ποτέ που... Και όλο λέω θα πάω να κάνω, θα πάω και από όλο μου παίρνει μπάλα η ζωή και δεν πάω να τα κάνω. Καλά, αυτό δεν θέλει χρόνο, απόφαση είναι. Απόφαση είναι. Τι είναι, με ένα μισό απόγευμα. Δεν θέλω να γίνω και έτσι. Όχι. Όχι, δεν θέλω καθόλου. Ο γιος σου δεν σου είπε ποτέ, μαμά, μήπως να ξαναπαντρευτείς, να γνωρίσεις κάποιον. Α, δεν ήθελε. Δεν ήθελε. Όταν καταλάβει, ας πούμε, αν ήμασταν μαζί και με φλερτάριζες. Ερχόταν και καθόταν εδώ δίπλα. Όταν ήταν πιτσιρίκος. Πιο μικρός, ναι, εντάξει, όχι τώρα. Λογικό είναι. Τώρα δεν έχουμε κάνει αυτή τη συζήτηση ποτέ, γιατί εντάξει, το έχει πάει. Και... Είναι στάτους ότι η μαμά είναι μόνη της, δηλαδή δεν... δεν είναι στάτους. Λες να πιστεύει ότι είναι για πάντα. Δεν ξέρω, δεν την έχουμε κάνει ποτέ αυτή τη συζήτηση. Ναι. Ποτέ.
Αλλά εγώ νομίζω ότι όταν γεράσω, το έχω πει αυτό 100 φορές. Και επειδή το έχω πει, θα γίνει κιόλας. Το πιστεύω δηλαδή μέσα μου και ο άνθρωπος ότι πιστεύει αυτό γίνεται κιόλας. Πιστεύω ότι θα γεράσω με παρέα. Ναι. Όχι όμως παντριές και τέτοιο, δεν θέλω. Γιατί, μη λες ποτέ. Ω, δεν θέλω τέτοια πράγματα. Εκτός αν είναι πάρα πολύ πλούσιος, τότε θέλω. Πολύ πλούσιος, πολύ ωραίος, πολύ γνωστός, πολύ έχει πολλά. Όχι τέτοια. Δεν θέλει, ωραίο είχε. Δεν θέλω, από αυτό είχα. Ωραίο είχα, ναι και ναι, οπότε θέλω το αντίθετο τώρα, με λεφτά. Πολλά λεφτά, λέει. Τα αντρικά, τα πολύ αντρικά, τα έλεγε με τον μπαμπά του ή τα έλεγε με σένα? Με μένα έλεγε, νομίζω πιο πολλά λέει με μένα. Όχι συναισθηματικά, τα πιο αντρικά, δεν ξέρω. Τα πιο αντρικά τα λέει με τον πατέρα του, δεν λέει με μένα αντρικά. Σε τέτοια θέματα λεπτομέρειες δεν εισέρχομαι. Αλλά με μια κοπέλα, ας πούμε, που τα είχε και τη γνώρισα, πρώτα σε μένα την έφερε, μετά την είδε και ο μπαμπάς του. Ναι, πολύ καλό κορίτσι, όμως όταν την έκρινε, εν πάση περιπτώσει, την επιλογή του. Είσαι από αυτές τις μαμάδες που λένε φέρε το κορίτσι σου εδώ, να καθίσετε εδώ, να πάτε μέσα. Ναι, λοιπόν, ναι, και μετά βρίσκει όλα τα ελαττώματα. Σταμάτα μου. Όχι, δεν λέω αυτό. Κατάλαβα τι λέω. Ναι, θα είμαι από αυτές, αλλά πάντα κρατάω ένα σωστό μέτρο. Ναι. Δηλαδή, μου είπε μια κοπέλα που ήταν να έρθει η μαμά να μείνει στο σπίτι μας. Να μείνει. Αυτό ρωτάς. Λοιπόν, άκου να δεις, Νάνση, πώς αισθάθηκα. Λέω να κοιμάμαι εγώ στο ένα δωμάτιο. Ναι. Και να είναι δίπλα ο γιος με την κοπέλα. Κάπως δεν αισθάνομαι πολύ καλά. Αισθάνεσαι ότι μεγάλωσες ή όχι? Είμαι 58 χρονών. Ας το καλό. Τι λες στην ηλικία σου? Ναι, τι λέω έτσι στην ψύχρα. Μια φορά μου λέει ο Φασουλής, φύγε από το καμαρίνι μου. Όταν θα λες την ηλικία σου, θα φεύγεις από το καμαρίνι μου. Δεν θέλω, δεν θέλω. Πάντα την έλεγες. Την έλεγα, γιατί πάντα με λέγανε πιο μικρή από την ηλικία μου. Οπότε γι' αυτό την έλεγα. Όντως και τώρα θα σου λέω πιο μικρή. Γι' αυτό τη λέω ανενδίαστα. Για να μην βρει. Φαινόμουν πιο μεγάλη, να μην την έλεγα. Ξέρω εγώ. Μπορεί. Δεν σε νοιάζει κιόλα, σε νοιάζει? Όχι, δεν με νοιάζει. Είμαι γεννημένη το 60. Ναι. Σε έχει πιάσει αυτό που πιάνει όταν περνά στα 50, που λες λίγο κάτι να κάνω στο πρόσωπο? Όχι, αν με είχε πιάσει, το είχα κάνει, εννοείται. Δες, θέλει λίγο, θέλει να οριμάσει σκέψη πρώτα. Αρχίζει και το λες, μετά αρχίζει και ψάχνει, μετά πα και το κάνει. Θα το πω όμως, γιατί με νευριάζουν που δεν τα λένε. Τι? Και διαρκώς μεταμορφώνονται, γίνονται. Έτσι. Ναι. Δεν μπορώ. Έκανα, δεν θα κάνω χίλι. Θα το έλεγα. Και λίγο χίλι έκανα και λίγο αυτό, θα έλεγα και πού τα έκανα. Γιατί να μην το πω, και το στήθος μου να έκανα. Καταρχάς το σύριαλ κουμπώνω συνέχεια τα κουμπάκια. Και τους έχω πει τη φοβερή ατάκα και έχουν μείνει όλοι άφωνοι. Ναι, ναι. Λέω, όταν το στήθος δεν το έχεις πληρώσει, μόνο το κρύβεις. Όταν το έχεις πληρώσει, έχεις μανία να φοράς τα ντεκολτέ. Αυτή τη στιγμή κοίτα την Άνση και κοίτα και εμένα για να καταλάβεις. Πώς θα βγάλει τα λεφτά? Δεν πληρώσαμε για αυτό το στήθος. Το έχουμε εξυγενετής. Εσύ με τις συνεργασίες πώς τα πας γενικά? Είσαι καλή, είσαι εύκολος άνθρωπος, είσαι δύσκολη, είσαι... Κοίταξε, δεν μπορώ να πω ότι είμαι και η ευκολότερη. Για λέγε. Ναι. Αλλά βασικά έχω ένα καλό. Μπαίνω πάντα θετικά. Ποτέ δεν πάω κάπου μανουριασμένη, ας πούμε. Και στραβώνει κάτι στην πορεία ή όχι? Και αν στραβώσει μπορώ να κάνω ιόβια υπομονή. Γιατί εγώ βλέπω, δεν ξέρω, δεν θα μου δουλέψει ποτέ μαζί, ούτε και πρόκειται βέβαια, αλλά κάνουμε διαφορετικές δουλειές. Ναι, όντως. Αλλά πάντα βλέπω έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, που όποτε τον βλέπω. Δηλαδή, όποτε σε βλέπω, ρε Λένη, δηλαδή και η αγκαλιά σου είναι σφιχτή. Ναι, ναι. Και η δικιά μου, το νιώθω ότι θέλω και να σε αγκαλιάσω. Το εννοώ, δεν είναι ψεύτικο. Ότι βγαίνει από μέσα μου είναι αληθινό. Καταρχάς, ένα πράγμα, εγώ δεν ζηλεύω. Πώς μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά και να μην είμαι ανταγωνιστική, δεν ξέρω. Ποτέ δεν είμαι ανταγωνιστική. Πρέπει να είσαι με ποια είναι ανταγωνιστική. 9% των ηθοποιών είναι ανταγωνιστικοί. Ναι. Εγώ δεν είμαι καθόλου. Ναι, αλλά μήπως χαίρομαι να είναι οι άλλοι δίπλα μου, αλλά δεν θέλω όμως να μου πειράξει και αυτό που μου ανήκει. Θα σου πω, σταμάτα, Θανάση. Τώρα αυτό είναι δικό μου. Ναι. Καταρχάς δεν έχω καλές δημόσιες σχέσεις. Δεν είμαι καθόλου των δημοσίων σχέσεων. Καθόλου. Είμαι... Σε έχουν ρίξει. Σε χρήματα, σε φήμη, σε χρήματα, στη Μαρκίζα. Γιατί είμαι καλή στα οικονομικά. Είσαι καλή. Στη Μαρκίζα και τελείως και τη βιομηχανική. Μονίμως, ναι. Δηλαδή, άλλοι παριστάνουν ότι είναι και ας μην είναι. Ναι. Αλλά δεν με νοιάζει, γιατί ξέρω ότι ο χρόνος έρχεται και τοποθετεί τον καθένα εκεί που ανήκει. Και το κοινό. Δηλαδή, εγώ βλέπω την αγάπη του κόσμου που μου δείχνει. Αυτή γιατί πάει με το ταλέντο, δεν πάει με τον. Εντάξει. Δεν ξέρω. Νομίζω ότι και σε εμάς τους κωμικούς, παιδιά, δείχνει πιο μεγάλη αγάπη. Ναι.
Όταν λες τα χρήματα, είσαι καλή, τι ζητάς, απαιτείς. Διαπραγματευόμουν σωστά και ήμουν σχετικά από τους καλοπληρωμένους ηθοποιούς. Mm. Δηλαδή από αυτούς που πληρωνόμουν καλά. Δηλαδή τότε που υπήρχαν τα λεφτά, γιατί τώρα πια δεν υπάρχουν. Ναι, ναι. Είσαι large γενικά, δηλαδή είσαι ο άνθρωπος που άμα ζητήσω δανεικά θα μου δώσεις. Εννοείται, έχω δώσει και αγύριστα κιόλα. Τα δανεικά αγύριστα είναι. Ναι, θέλω να σου πω. Αν περιμένεις να τα πάρεις από φίλους, δεν θα τα πάρεις ποτέ. Όχι, ναι, δεν. Βέβαια δεν έχω πάρει ποτέ δάνειο ίδια. Λεφτά όσο το τι βγάζω τα τρώω. Δεν είμαι δηλαδή της αποταμίευσης άνθρωπος. Είμαι ο άνθρωπος που θα βγάλω λεφτά και θα τα φάω, ας πούμε, και μετά θα ξαναδουλέψω και να μαζέψω, ας πούμε, λεφτά αυτό. Σου λέω, large, είμαι large, τα δίνω. Αλλά έχω και ένα καλό, βέβαια. Ξέρω μέχρι πού με φτάνει. Δηλαδή, δεν θα πάω να καταχρεωθώ χωρίς να έχω λεφτά και να. Δηλαδή, αν έχω 1.000 ευρώ, θα ζήσω με 1.000. Αν έχω 300, θα ζήσω με 300. Θέλω να μας πει την ιστορία, την οποία όλες τις ωραίες ιστορίες τις λες πριν ξεκινήσει η κάμερα. Τι να σου πω, της ληστείας στο σπίτι σου. Ωραία ιστορία είναι αυτή, δυσάρεστη. Ενδιαφέρουσα. Ενδιαφέρουσα για τον τηλεθεατή, δυσάρεστη για την Ελένη. Που μπήκαν οι κλέφτες και εγώ κοιμόμουν. Περίμενε, με τη σειρά. Πότε έγινε αυτό? Έγινε τέλη Αυγούστου, ξέρω εγώ. Αφέτος. Στην Αθήνα ή στην Κρήτη? Εδώ στην Αθήνα, εδώ. Ναι. Μπήκανε και εγώ κοιμόμουν. Ναι. Στην κρεβατοκάμαρα που κοιμόμουν μπήκανε, παιδί μου. Αλήθεια. Και δεν κατάλαβα τίποτα. Έλα, Χριστέ, κύριε. Ξύπνησα κατά 4 ώρες. Βάλανε σπρέι. Μου είπαν οι αστυνομικοί ότι μήπως μου βάλανε, αλλά επειδή ξύπνησα μια φυσιολογική ώρα, γιατί όταν σου ρίξω λέει αυτό το σπρέι, ξυπνάς πολύ αργότερα. Και κάπως ζαλισμένος, φαντάζομαι. Όχι, δεν ήμουν. Ήμουν μια χαρά και σηκώθηκα και πήγα στην τουαλέτα. Και λέω, είδα, ξέρω εγώ, την ντουλάπα ανοιχτή, μια ντουλάπα που είναι στο διάδρομο. Και λέω, καλά, τόσο ζώνη, με κοιμόμουν και έκανε σεισμό και άνοιξε την ντουλάπα. Πηγαίνω στο διάδρομο, βλέπω στο δωμάτιο μέσα του παιδιού ανοιχτά τα αυτά της ντουλάπας, τις πόρτες. Λέω, άνοιξε και η ντουλάπα από το σεισμό. Και μπαίνω στο δωμάτιο, όπως μπήκα μετά στο δωμάτιο και είδα τα πράγματα ανακατωμένα. Μεταμένα όλα κάτω, ναι, διότι ψάχνανε εκεί στο δωμάτιο του παιδιού. Ψάχνανε μήπως έχω τίποτα λεφτά, αλλά εγώ δεν έχω ποτέ. Φράγκο δεν έχω στο σπίτι δηλαδή. Ούτε κοσμήματα, ναι, ούτε τίποτα βρήκανε. Κάτι βλακίες μου παίρνανε. Ίσα-ίσα είναι η αναστάτωση. Όταν το συνειδητοποίησες, τι. Μετά παθαίνεις μια τρέλα. Ναι, δηλαδή, παθαίνεις ένα. Ναι. Καλά, σοκαριστικό είναι αυτό. Σοκαριστικό. Μετά έπαθα σοκ. Πήρα τηλέφωνο στην αστυνομία. Άρχισα να πηγαίνω στο αστυνομικό τμήμα. Ήρθε η σήμανση, όλα τα χάλια αυτά. Βλακίες μου παίρνανε. Μου κάνανε καθάριση στο σπίτι μου. Δηλαδή δεν είχα τίποτα σου λέω αξία. Τα πάνε αυτοί. Λέω τι βρυσίδι θα μου ρίξανε. Ελένη, ευχαριστούμε πάρα και πολύ. Πάρα πολύ. Είσαι αυτό που λέμε, ρε παιδί μου, μπαξές. Δεν ξέρω πώς λέγεται αυτά. Σαν μια φίλη που λέτε, έρχεται, δεν έρχεται συχνά. Αλλά όταν έρχεται, αισθάνεσαι καλά. Περνά καλά. Ναι. Και πότε δεν έρχομαι σε σένα και σε εσά δηλαδή. Και σα αγαπώ και σα εκτιμώ και κάνετε και ωραίες δουλειές. Αμοιβαία. Χαρά μου να έχουμε να μιλάω μαζί σας. Σε ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ, να είστε καλά.